Παύλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Θησέ. Όπως προείπε, ο στόχος των διεργασιών στις Βρυξέλλες στη βάση και προτάσεων της Ισπανικής Προεδρίας είναι μια νέα διεύρυνση πιθανότατα το 2030, ώστε ο αριθμός των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξηθεί από 27 που είναι σήμερα σε 30 και πλέον κράτη. Ωστόσο, η Γερμανία και η Γαλλία επιχειρούν να θέσουν τις μικρές και μεσαίες χώρες ενώπιον εκβιαστικών διλημάτων και γύρουν ως προϋποθέσεις για μια νέα διεύρυνση την τροποποίηση των συνθήκων, τον περιορισμό των επιτρόπων σε 20, κάτι που σημαίνει βεβαίως ότι δεν θα υπάρχει επίτροπος από όλα τα κράτη-μέλη, αλλά και τον τερματισμό της λήψης αποφάσεων με ομοφωνία και την αντικατάστασή του με ειδική πλειοψηφία. Όλα αυτά εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, με τις μικρές κυρίως χώρες να καθίστανται έρμεο των μεγάλων και κυρίως βεβαίως της Γερμανίας και της Γαλλίας. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο μια μεγάλη ομάδα κρατών μελών αντιδρούν και φέρονται να απορρίπτουν τους όρους του Βερολίνου και του Παρισιού. Οι χώρες που μέχρι στιγμής αντιδρούν είναι η Αυστρία, η Κύπρος, η Σλοβακία, η Κροατία, η Μάλτα, η Ιταλία, η Ουγγαρία και στην ίδια κατεύθυνση εκτιμάται ότι θα κινηθεί και η Πολωνία. Οι συζητήσεις δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν ούτε σύντομα ούτε και εύκολα, όπως έλεγε στον Αντένα κοινοτική πηγή. Την ίδια ώρα συνοστίζονται πολλές χώρες που επιθυμούν να προσχωρήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενδεχομένως το 2030, όπως η Ουκρανία και χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Ωστόσο, δεν παραγνωρίζονται οι πολιτικές δυσκολίες της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, η επιφυλάξη για τη Βόρειο Μακεδονία που εκδηλώνεται από τη Βουλγαρία και η τεράστια στήριξη της Γερμανίας και της Ιταλίας στην Αλβανία. Ερωτηματικό αποτελεί η Μολδαβία, ενώ με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα, εκτός της νέας διεύρυνσης είναι η Γεωργία αλλά και η Τουρκία, για την οποία προκρίνεται μια εμπορικού τύπου σχέση με φόντο την αναβάθμιση της τελωνιακής της Ένωσης. Μάλιστα. Παύλο Ξανθούλης, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.